σήμερα εδώ στην πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση του αντικομμουνισμού στην Πολωνία με ευθύνη της κυβέρνησης και των αρχών, η οποία καταγράφεται στις αλλαγές του νέου ποινικού κώδικα. Με βάση τις αλλαγές του νέου ποινικού κώδικα, ο οποίος έχει εγκριθεί και αναμένεται να μπει σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν κάποιος έχει μια φωτογραφία, ένα κείμενο, ένα βιβλίο, ένα ιστορικό ντοκουμέντο από την περίοδο της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην Πολωνία, αυτό μπορεί να τον οδηγήσει να έχει βαρύτατες ποινές φυλάκισης από 3 έτη και πάνω. Είναι μια συνέχεια απέναντι στις διώξεις τις οποίες αντιμετωπίζει το ΚΚ Πολωνία στα μέλη του και τα στελέχη του εδώ και χρόνια. Διώξεις γιατί είχαν περιοδικό, έβγαζαν εφημερίδα, γιατί μιλούσαν για τις κομμουνιστικές αξίες, χρησιμοποιούσαν τα κομμουνιστικά σύμβολα. Είναι συνέχεια των διώξεων τις οποίες είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με καθηγητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δίκες γιατί διοργάνωσαν σεμινάρια μαρξισμού, ακόμη και διαδηλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δίκες γιατί κατέβηκαν σε μια κινητοποίηση φορώντας μπλουζάκια με την εικόνα του Λένιν. Καταδικάζουμε απερίφραστα την όξυνση του αντικομμουνισμού στην Πολωνία και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Πολωνίας και στα στελέχη του. Απαιτούμε τώρα άμεσα να αρθεί οι νέες εξελίξεις στον ποινικό κώδικα, να αρθούν τα αντικομμουνιστικά μέτρα από την κυβέρνηση της Πολωνίας με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει πλήρης εγγύηση για την απρόσκοπτη λειτουργία και δράση των κομμουνιστών στην Πολωνία. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών!